Πώς κρεβάτι, έτσι, νησί εδώ στο πλέον. Ναι, ναι, το σημαντικό στην αιμοϊδρία είναι να γυρίσει με μικρό αέρα. Εγώ εδώ πέρα δεν έχω πολύ αέρα. Ας σου έκανε 15 φτηνά όλα μαζί. 15, 7, 21 όλα μαζί, ε. Σου έβγαλε. Ναι, και στις 16.000 θυμάμαι. Α, και φωτοβολταϊκά, Δημήτρη. Φωτοβολταϊκά 1200 βατ. 1200 παραγόμενο, ε. Ναι. Και 200 βατ την ανεμογεννήτρια. Κάτω από 20.000. 15.000. Πολύ καλή τιμή. Ναι, αυτό είναι τώρα, μιλάμε για πριν 7 χρόνια. Ε. Ναι, έχουν αλλάξει τιμή. Και τώρα είναι φθηνότερα. Νομίζω που έχουν φθηνή. Εγώ τώρα είναι πολύ φθηνότερα. Γι' αυτό καλό, καλό είναι να κοιτάξει ας πούμε, τωρινές τιμές. Ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι πριν 6-7 χρόνια. Αυτό είναι το 2005 είναι. 2005, 17 Δευτέρου 2005. 6 χρόνια ακριβώς. Μαζί με τις μπαταρίες όλα αυτά, όλο το σύστημα. Μαζί όλο το σύστημα. Έτσι, γιατί έχει και συσσωρευτές. Οι μπαταρίες έχουν ακριβή, μπορεί να πεις που έχουν ακριβήνει λίγο, ναι. Γιατί είναι ομόλυβδος, ναι. Έχει πάρει ναι. Πάνω. Αλλά τα, οι πλάκες, οι φωτοβολταϊκές έχουν ακριβή. Έχουν ακριβή, εντάξει, περίπου να συστηνήσω. Η μπαταρία φορτίζεται με αυτά και... Ναι, οι συσσωρευτές, τους έχεις αλλάξει. Τι σου δίνει η μπαταρία, δηλαδή... Αμπερόρια, ε. Έχω γύρω στις 24 κιλοβατόρες χωρητικότητα, αποθήκευση. Δηλαδή μπορεί να περάσει ξέρω εγώ με 2-3 κιλοβατόρες. 24 κιλοβατόρες, ναι, 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 ναι. 24 κιλοβατόρες. Είναι αρκετό. Δηλαδή η μπαταρία φτάνει για να περάσει 10 μέρες, άμα είναι φορτισμένη. Άμα είναι η αίρεση μπαταρίας. Η καταναλώση εξαρτάται από την εποχή, ας πούμε, αν το καλοκαίρι που καίει το κουζίνα, που έχει μεγάλο κατανάλωση. Κοίταξε να δεις, άμα βλέπεις τον καιρό που δεν είναι καλός, πας οικονομικά. Ο θερμοσύφωνας. Έχω το ηλιακό. Ηλιακό, σίγουρα πρέπει να το κάνεις πρώτα αυτό, ε. Ναι. Πρέπει να είναι, καταναλώνεις τώρα ρεύμα για νερό ζεστό, σωστά. Έχω ηλιακό. Πρέπει να σκεφτείς τώρα, πρέπει να σκεφτείς. Μόνο η κουζίνα, ας πούμε. Η κουζίνα το χειμώνα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να μαγειρεύεις. Το χειμώνα έχει τα ξύλα, οπότε και εκεί έχει λυθεί, ας πούμε. Να μην καταναλώνεις το ρεύμα τώρα το χειμώνα για να μαγειρεύεις. Σωστά. Ξύλα υπάρχουν. Άφθονα, να πούμε, ναι. Ρίχνει ο αέρας, ρίχνει συνέχεια κορμί, κλαριά, τα μαζεύουμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Να πας σε μια παραλία, το τι ξύλα δηλαδή μπορείς να γεμίσεις, ας πούμε, το χειμώνα, κορμούς βγάζουν. Εδώ έχει αέρα, τώρα την αρχή, ας πούμε, έχει τρία δέντρα, ας πούμε. Μπράβο. Κουβαλάω μπράβο. Κλαριά. Εγώ θυμάμαι, χειμώνα στις Αλικές, το τι κορμούς έβλεπα, ας πούμε, πήγαινε μια βόλτα στην παραλία, στις Αλικές του ποταμού. Και είναι και ξεραμένα καλά. Ξεραμένα ή στη δασιά. Από τα αλάθια. Ή στη δασιά, να πας ή στο... στη στροφή, στη Σωτηριώτισσα. Επειδή τα φέρνει το κύμα, ας πούμε, ανατολικά, το τι κορμούς μπορείς να μαζέψεις από εκεί είναι... Βρίσκεις παντού και στο μπούκαρ, κάτω κάνω φορά και πέρα βγάζει. Βέβαια. Δηλαδή έχεις ένα μηχάνημα 100 βατ, σε μία ώρα θα σου κάψει 100 βατόρες ενέργεια. Ναι. Θα καταναλώσει αυτή την ενέργεια, έτσι. 0,1 κιλοβατόρες, άρα. Ναι, μπράβο. Ναι. Είναι 0,1 κιλοβατόρες. Ναι. Είναι η κατανάλωση της ενέργειας. Άλλο ισχύς, έτσι, ισχύς είναι τι ναι. Δυναμικό έχει το μηχάνημα, ας πούμε. Τι μπορεί να σου δώσει, ας πούμε. Η κατανάλωση τώρα για να δουλέψει αυτό το μηχάνημα ή για να σου παράγει, ας πούμε. Μπορεί να σου παράγει στο μέγιστο της λειτουργίας του, να σου παράγει, ξέρω εγώ, αν είναι μια ανεμογεννήτρια, πόσο είναι ισχύς, είπαμε 200 βάτ. Σε μια ώρα, ας πούμε, 0,2 κιλοβατόρες. 0,2 κιλοβατόρες σου παράγει. Θέλει 5 ώρες. Αυτή είναι η ενέργεια σου, δηλαδή που σου δίνει. Σε 5 ώρες σου σε 5 ώρες, μια κιλοβατόρα σε 5 ώρες. Δεν είναι πολύ, αλλά για μια ώρα, ναι. Μια μέρα που δεν είναι άσχημη και που δεν έχεις ήλιο για... Ναι. Αν είχες, έχεις κάνει μετρήσεις ταχύτητας ανέμου εδώ στην περιοχή, έχουν πάρει... Εδώ τίποτα. Έχει λάκκο μα Χριστό. Δεν έχουν πάρει μετρήσεις. Γιατί εγώ έχω το χάρτη... Άμα έχει έξι, ναι, δεν είναι. Εγώ έχω το χάρτη και μπορώ να σου πω... Μπορώ να σου πω, ας πούμε, είναι αυτό το χάρτη που είχαμε δείξει τότε στην εκπομπή. Οπότε ξέρουμε, ας πούμε, και, ναι, αλλά εγώ ξέρω τι ταχύτητες έχει. Από την εμπειρία εδώ πέρα, ότι εδώ με πιάνουν μόνο πνοές του. Ναι, 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 ναι. Άμα έξω πέρα αυτό έχει 8-9, ναι. Θα με πιάνουν κάτι τόσο πνοή. Δηλαδή θα δουλέψει τώρα 1-2 λεπτά, μετά θα σταματήσει, μετά θα ξαναδουλέψει ένα λεπτό 2 λεπτά. Με αυτόν αέρα ήταν νοτιάς. Έχει πολύ αέρα πάντως από εδώ, αλλά το κόμπι δεν ξέρω. Το εμποτίσω τότε. Κοίταξε τόσο αέρα, κοίταξε. Α, τώρα
θέλει σιγά σιγά πάει προς το βοριά, Χριστό. Ναι. Θα πάμε βοριά σε λίγο. Ναι. Δεν πεις πως αλλάζει, ε. Άμα πάει βοριά θα γυρίσει πιο καλά. Τώρα είναι βορειοανατολικός. Είναι ο άκρης. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε 6,8 αμπέρ. Έχει λίγο ήλιο, είναι για καλή ώρα. Παίρνουμε 6,8 αμπέρ. Μέχρι στιγμής έχουμε πάρει σήμερα 26 αμπερόρια. Α, καλό, ε. Ναι. Με αυτόν τον παλιό καιρό και μια χαρά πήγαμε. Και αυτή τη στιγμή η μπαταρία μας είναι 26,3 βολτ. Είμαστε αρκετά καλά. Δεν έχουμε πρόβλημα με το ψυγείο μας. Μπορούμε να βάλουμε για κανένα μάτι να μαγειρεύσουμε, αν χρειαστεί. Και περιμένουμε αύριο που θα έχει καλύτερο καιρό να πάρουμε πολύ ρεύμα. Θέλει υπομονή λίγο. Ο μετρητής, ο δεξιά, ο δεύτερος, τι είναι αυτό, PL40, τι focus του λέει. Αυτό εδώ πέρα, ε. Ναι. Αυτό είναι που μου δείχνει, μπορώ να μετρήσω τι βόλτ έχουν οι μπαταρίες μέσα. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχω 26,26 βόλτ. Είμαι αρκετά καλά, δηλαδή. Κατεβάζει αυτή τη στιγμή 6,8 αμπέρ. Ναι. Και μέχρι τώρα έχω πάρει σήμερα 26 αμπερόρια. Αρκετά καλούτσικα, ας πούμε, με αυτόν τον παλιό καιρό. Δεν είχαμε καιρό καθόλου σήμερα. Και νομίζω που θα φτιάξει. Τα απόγευμα θα έχουμε πιο καλό καιρό. Αυτό πώς το μηδενίζει, δηλαδή από μόνο του μηδενίζει. Είναι 24 ώρες δουλεύει αυτό. Και αύριο θα αρχίσει από την αρχή, ας πούμε. Να σου δείχνει το πόσο έχει είναι. Πόσα και εκεί έχει το μετρητή το κιλοβατόρες, έτσι. Ναι, πόσες κιλοβατόρες έχω καταναλώσει μέχρι στιγμής αυτά τα τελευταία. Αυτό τον έβαλα πριν 4 χρόνια. Μάλιστα. Έχω καταναλώσει 6.785 κιλοβατόρες αυτά τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Ναι, πάω οικονομικά. Και το inverter. Το inverter, ναι. Το σύστημα αυτό που αλλάζει το. Παίρνει το ρεύμα από τις μπαταρίες και το στέλνει στο σπίτι. Και το φέρνει σε εργαζόμενο. Είναι βασικό όργανο. Βέβαια, ναι. Απαραίτητο. Εγώ έχω inverter ακόμα και μπαταρία αυτοκινήτου. Αν μείνω, ας πούμε, κοπεί η ΔΕΗ για κάποιο λόγο, ας πούμε, και δεν έχουμε ρεύμα στην περιοχή, για να έχω φως. Μπορεί να χρησιμοποιήσει από το αυτοκίνητο. Παίρνω την μπαταρία του αυτοκινήτου, ναι. Ναι, ναι, μπορεί να έχει και ένα μικρή. Και το έχω με εναλλασσόμενο. Αν ναι, αν έχει μια μικρή γεννήτρια. Μια μικρή γεννήτρια θα μπορούσε να έχει και μια μικρή γεννήτρια. Καλά, για μικρό, ας πούμε. Ναι, μετά να έχεις βενζίνη. Ναι. Καλά, έχω και μια γεννήτρια από το για ώρα να έχει. Χρησιμοποιώ μία-δύο φορές το χρόνο. Νομίζω λίγο τις μπαταρίες. Είναι μικρούλα όμως, η αναγεννήτρια είναι μικρούλα. Είναι από τις πιο μικρές. Από τις πιο μικρές, ναι. Δηλαδή τέτοια μπορεί να δεις και σε σκάφη, ας πούμε. Βέβαια, ναι. Που βάζουν στα. 200 βατ. Είχε το προτέρημα για μένα ότι δουλεύει με μικρό αέρα. Ναι. Για μένα με ευνοεί αυτό, γιατί έχω λίγο αέρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσα να πάρω μία που θέλει πολύ αέρα. Που θέλει πολύ αέρα, αλλά. Ναι. Πήρα αυτή να θέλει λίγο έχει αέρα. Έχει μεγαλύτερη απόδοση, αλλά θέλει. Για να γυρίσει θέλει πολύ. Σου προσφέρει αέρα. Ρεύμα με μικρό αέρα. Ναι. Που δεν μου το δίνει άλλη ανεμογεννήτρια. Αν θέλει πιο δυνατό αέρα. Για τις τοπικές συνθήκες, ας πούμε. Για εδώ είναι η καλύτερη, ας πούμε, νομίζω. Αν είμαστε ένα μέρος, ξέρω εγώ, που έχει αέρα συνέχεια και αυτά, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια άλλη, κάτι, μια πιο μεγάλη. Πιο ισχυρότερο, ας πούμε. Πού είμαστε. Ναι, ναι.